Να καλημερίσουμε εμεί εδώ στη συντροφιά μα την κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. καλημέρα. Πώ είστε, όλα Δόξω καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα Λοιπόν, παίξαμε στην αρχή τη εκπομπή ένα βίντεο από τη χθεσινή ομολογουμένω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργό με τον Πασκάλο Μπρικνέρ. Ε, και το ερώτημα είναι, η Νέα Δημοκρατία στρίβει δεξιά. Πού το βρήκατε αυτό. Ε, μίλησε για το μεταναστευτικό, μίλησε για την Γουόκα agenda. Είπε ότι στη χώρα μα δεν υπάρχει ο Κατζέντα και ότι στο μεταναστευτικό πλέον τα σύνορα θα κλείσουν. Πλέον τα σύνορα θα κλείσουν. Ε, παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι πολύ γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία από την ώρα που ήρθε έχει ακολουθήσει στο μεταναστευτικό μία πολιτική η οποία είναι εξαιρετικά αυστηρή. Και με το φράχτη στον Εύρο, όπου είχαμε, ξεκινήσαμε με αυτή την περιπέτεια mm -hmm. την πρώτη. Και κάνοντας πλέον επίσημα τα ελληνικά σύνορα, ευρωπαϊκά σύνορα. Με μια τρομακτική αύξηση των δυνάμεων του λιμενικού mm -hmm. για να μπορούν να φυλάγεται όσο το δυνατόν η θάλασσα, είναι μια πολιτική την οποία ακολουθούμε από την πρώτη στιγμή. Δεν αλλάζει αυτή η πολιτική. Ε, καλά, κύριε Παπαγίου, δεν, δεν ακούτε από εμά ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε περισσότερο στο κέντρο με αποτέλεσμα να, θεργέψει, να θεργέψουν κάποια κόμματα στα δεξιά τη. Μα δεν έχει καμία σχέση. Κοιτάξτε, ε, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Τα θέματα ε. που απασχολήσαν την Αμερική να τα μεταφέρουμε πακέτο εδώ πέρα και να κουβεντιάζουμε σαν να έχουμε εμεί τα ίδια θέματα. Δεν τα έχουμε. Δεν τα. Εμείς το μεταναστευτικό είναι θέμα στη Γερμανία, είναι θέμα στη Γαλλία, είναι μεγάλο θέμα στην Ιταλία. Εμάς αυτή, ε, τη, στιγμή, εμάς αυτή τη στιγμή αρχίζει μία αξιρόμ mm -hmm. για την οποία προετοιμαζόμαστε και είναι καθοριστικό ότι οι σχέσει μα με την Τουρκία μας επιτρέπουν να έχουμε μια ανοιχτή γραμμή και να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να συνεργαστούμε ώστε να μειωθεί αυτή η... Mm -hmm. η ροή. Υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις από τους λαθρέμπορους ψυχών. Αρχίζουν και έρχονται με πάρα πολύ γρήγορα ε, τα ε, τα οποία πολλές φορές δεν προλαβαίνει ούτε, ούτε τα σύγχρονα mm -hmm. σκάφη του ναυτικού. Όλα αυτά είναι αλήθεια και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας σόφρον πολίτη, ο οποίος να αμφιβάλλει ότι με την κρίση στο Λίβανο, η οποία υπάρχει, το ενδεχόμενο μιας αύξησης ροών είναι υπαρκτό. Άρα η μάχη... Με το μεταναστευτικό. Άρα υπάρχει. Πάνω στι ίδιε αρχέ που έχουμε είναι διαρκή. Δεν είναι γιατί βλέπει η κυβέρνηση του, τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου να αυξάνουν τα ποσοστά τη. Ελάτε τώρα. Ο κύριο Βελόπουλο και η κυρία Λατινοπούλου δεν έχουν κανένα είδου πρόταση να κάνουν η οποία να καταγραφεί και να πει ότι έχω κάνει μια πρόταση. Ναι, αλλά ποσοστά παίρνουν. δεν τους εμποδίζουν yeah, αυτό. να έχουν αυτά κοίταξε, τα άνομα. Κοιτάξτε, πάντοτε ο λαϊκισμός έχει mm. μια απήχηση. Αλλά η απήχηση αυτή είναι πρόσκαιρη. Γιατί κάποια στιγμή καλείται ο κόσμος να αποφασίσει ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Mm. Και εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν. Διότι όταν πρόκειται να με κυβερνήσει το σκέφτομαι σοβαρά. Αν πρόκειται να βγάλω το άχτη μου, Λέω ότι μ' αρέσει ο ένα, ο άλλο κτλ. Αυτό είναι κλασική κατάσταση στην πολιτική. Με, είναι, δηλαδή, βέβαια, μια τάση που επικρατεί και σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι. Είδαμε τα κόμματα γιατί που είναι δεξιά, ακροδεξιά. Διαφορε... Γιατί, γιατί, κύριε Τζουν, είναι διαφορετικέ οι καταστάσει. Είναι διαφορετικέ. Η Γερμανία έχει τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή. Άρα, είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη γερμανική κοινωνία. Η Γαλλία έχει εχθέ το Παρίσι ένα φρούριο. Γιατί για να παίξει η Μακάμπη με τη... Ο, η γαλλική, γαλλική ομάδα με το Ισραήλ. Με το η Ισραήλ. Ναι. ομάδα με το Ισραήλ. Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς εκεί. Ας μην προσπαθούμε να μεταφέρουμε συνταγές από... Τώρα, στο θέμα της work agenda. Work agenda στην Ελλάδα δεν υπάρχει. αυτό του π... Η μάχη περί των δικαιωμάτων των ανθρώπων δεν μπορεί να ταυτίζεται... Με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αμερική, που πραγματικά και εγώ πολλέ φορέ έχω πει ρε, mm. παιδιά για το όνομα του Θεού, που πάνε μέτρον άριστο. Συμφωνείτε Βιλίδω... με αυτή τη φράση του Πρωθυπουργού ότι αγγίζει τα όρια του φασισμού. Μα κοιτάξτε, ο φασισμό είναι, είναι τέτοια η καταπίεση που υπάρχει. Για γιώθεις. να μα διηγηθείτε αυτό που λέτε. Θα σα διηγηθώ <συμφυ> την ιστορία. Είμαι στο State Department. Πάω στο State Department να δω ένα φίλο μου υφυπουργό εξωτερικών. Μου λέει αυτό Πρωτομαγιά. Μου λέει αυτό να πιούμε καφέ στην καφετέρια αντί στο γραφείο μου που είναι σκοτεινό. Να πιούμε, κατεβαίνουμε στην καφετέρια. Έρχεται λοιπόν και μου δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Κατεβαίνει η διευθύντρια του γραφείου του σε κατάσταση έξαλλη. Τι είναι αυτό που έκανες? Έδωσες έκανε, Έδωσε κόκκινο τριαντάφυλλο. Είσαι τρελό. Θα πα για σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Όπα τη λέω. Εγώ, παιδί μου, είμαι Ευρωπαία. Θέλω να μου φέρνουν λουλούδια. Mm -hmm. Θέλω να μου κάνουν κοπλιμέντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Έχετε τρελαθεί τελείω εσεί εδώ. Τι θέλω να πω. Mm -hmm. Παν μέτρον άριστο. Mm -hmm. Είναι άλλο να παλεύεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων, mm -hmm. τα οποία εγώ, εδώ, όπως με ξέρετε, έχω παλέψει και συνεχίζω να παλεύω και δεν πρόκειται να σταματήσω και άλλο οι υπερβολές οι οποίες στην Αμερική είχαν φτάσει σας έχω πει την ιστορία φάτνη απαγορεύεται λέει γιατί είναι κακοποίηση ζώων και τα λοιπά και τα λοιπά ε, εγώ ω παραδοσιακή γιαγιά σα διαβεβαιώ κάτω από το δέντρο μου έχω φάτνη. Τώρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί κάποιο πιο έμπειρο από εσά περί τα διπλωματικά και θέλω να σα ρωτήσω αν η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο είναι μια καλή είδηση για την Ελλάδα. Και αν θα πρέπει για κάποιο λόγο να πανηγυρίζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία εδώ στην Αθήνα για την τοποθέτηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν πανηγυρίζω ποτέ για κανέναν. Γι' αυτό σα ρωτάμε. Ούτε πρόεδρο, ούτε υπουργό, ούτε κανέναν. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται στην Αμερική εκλέγονται για να υπερασπιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Και εμεί εκλεγόμαστε στην Ελλάδα για να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα. Έτσι, να ξεκινήσουμε λοιπόν από <σχε> αυτή την αρχή. Τώρα, ο Ρούφιο <σχε> είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πράγματι με το Μενέντες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει υπογράψει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι όταν υποστηρίζουν κάποιες θέσεις. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ξεκάθαρες απόψεις για τους Κούρδους. Mm -hmm. ε, έχει δώσει μάχη για τους Κούρδους. Υπέρ των Κούρδων. Υπέρ των Κούρδων. Ε, και προβληματίζει η παρουσία του πάρα πολύ ε, την Τουρκία. Γιατί την προβληματίζει, γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αρχίζουν και λέγονται και γράφονται και παρουσιάζονται χάρτες ε, στην Τουρκία, ε, στην, ε, στη διεθνή Πάνων ε, πάντων περικούρδισταν, mm -hmm. περί Κουρδιστάν, περί, ε, ε, έβαλε ένα χάρτη ο γιος του Νετανιάχου. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην Τουρκία σχετικά με το θέμα των Κούρδων, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα mm -hmm. που απασχολεί την Τουρκία. Και από την άλλη μεριά, με το Ισραήλ, λόγω της υποστήριξης την οποία έχει κάνει ο κύριος Ερντογκάν στη Χαμάς. Mm -hmm. Έτσι, αυτό θα δημιουργήσει κάποια θέματα ε, στην Τουρκία, τα οποία θα πρέπει να δει πώς θα τα, θα τα χειριστεί. Ε, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλή ρότα με του Τούρκου και η συνάντηση, αυτέ οι συναντήσει ε, βοηθούν του κ. Γεραπετρίτη ενώ με τον κ. Φιντάκη. 100%. Και επαναλαμβανόμενε συναντήσει του Πρωθυπουργού δηλαδή με τον κ. Ερντογάν. 100% βοηθούν. Ε, κοιτάξτε, το να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο είναι, το έχω πει χιλιάδε φορέ, το ξαναπώ για χιλιοστή πρώτη, είναι τεράστια σημασία. Εχθέ είχα την ευκαιρία που μα παρουσίασε μια εξαιρετική εξαιρετική μελέτη για την ε, ανασύνδραξη των ενόπλων δυνάμεων που δείξατε τώρα mm -hmm. ένα κομμάτι της το οποίο κατά τη γνώμη μου άργησε πάρα πολύ έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό αλλά περιπτώσει ήρθε πραγματικά μία εξαιρετική ε, πρόταση στη Βουλή ε, Πόσο μας κόστησε, mm -hmm. όχι πόσο κόστησε πόσο κερδίσαμε από τα ήρεμα νερά οικονομικά Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, κάθε πράγμα το οποίο βλέπετε, κάθε αεροπλάνο που βλέπετε να πετάει, κάθε πύραυλο που βλέπετε να πετάει, κάθε drone που πάει δοκιμαστικά, όλα αυτά είναι λεφτά. Έτσι. Άρα, ε, πέραν του οικονομικού υπάρχει μια ουσία. Ότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε ήρεμα νερά, έχουμε ήρεμου εθέρες και ταυτόχρονα συνεχίζουμε μια συνομιλία για την οποία δεν έχουμε συμφωνήσει mm -hmm. το πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι εμείς μένουμε σταθεροί στα δικά μας και οι Τούρκοι μένουν σταθεροί στα δικά τους. Κρατάμε όμως το παράθυρο ανοιχτό, σε περίπτωση που οι διεθνείς εξελίξεις είναι τέτοιες, ώστε και η Τουρκία να θέλει τουλάχιστον να κλείσει οριστικά ένα μέτωπο. Mm -hmm. Κάνουμε μία παύση.